Φίλοι και φίλες, καλό βράδυ. Είναι Τρίτη βράδυ, 3 Νοεμβρίου. Περιμένουμε εδώ και καιρό αυτή την ημέρα, αυτή τη βραδιά, καθώς, όπως ξέρετε, σήμερα διεξάγονται οι προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα εκεί. Όλου του κόσμου όμως, ο οποίος εξακολουθεί να υποφέρει από τον εφιάλτη που είναι πάντοτε παρόν, είναι δίπλα μας, και έρχεται με ένα δεύτερο κύμα σφοδρότερο να μας χτυπήσει στο ίδιο μας το σπίτι. Μιλάω για τον εφιάλτη της πανδημίας του κορονοϊού. Μέσα σε έναν κόσμο λοιπόν που υποφέρει και πλήττεται από την πανδημία του κορονοϊού, χωρίς καλά-καλά να καταλάβουμε από πού προήλθε, πώς προήλθε και γιατί είναι τόσο ανθεκτικός ο ιός σε όλες τις προσπάθειες για να βρεθεί εμβόλιο ή να βρεθεί πρωτόκολλο, αποτελεσματικό και καθολικά αποδεκτό για τη θεραπεία του, χωρίς λοιπόν να μπορέσουμε να το πολύ καταλάβουμε, ένας μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας σε όλο τον κόσμο πεθαίνει. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, όπου σημειώσαμε σήμερα το τελευταίο 24ωρο ρεκόρ από πλευράς κρουσμάτων κορονοϊού, 2.166 νέα κρούσματα, όπως θα δούμε τα σχετικά στοιχεία στο εκτενέστατο ρεπορτάζ που έχει το europos.gr. Μπείτε μέσα να διαβάσετε όλη τη σχετική ειδησιογραφία γύρω από τον κορονοϊό. Να σας πω ότι στο europos.gr τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουμε τη συνεργασία με την κυρία Μαρία Παπαπαναγιώτου, μια πάρα πολύ γνωστή δημοσιογράφο, με μια λαμπρή καριέρα στον Αντένα, ίσως την πιο συστηματική και σε βάθος γνώστρια των θεμάτων της υγείας και των θεμάτων του κορονοϊού. Τι θα γίνει με το εμβόλιο, τι ετοιμάζουν οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, με ποιες έχει έρθει σε συμφωνία το ελληνικό δημόσιο ή πρόκειται να έρθει σε συμφωνία, πότε θα έρθει το εμβόλιο στην Ελλάδα και από πού θα προέλθει, ποιοι θα εμβολιαστούν πρώτοι, πώς θα γίνουν τα επόμενα κύματα εμβολιασμού, θα έχει το εμβόλιο παρενέργειες και ποιες. Τι συμβαίνει με το εμβόλιο της Οξφόρδης, τι συμβαίνει με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik, το οποίο διατίθεται στα ρωσικά φαρμακεία. Κυρίες και κύριοι, είναι πολλά τα ερωτήματα στα οποία θα απαντούμε από την σχετική στήλη που θα βγει σε λίγες μέρες στον αέρα, θα αναρτηθεί στο europos.gr για να μάθετε όλοι και όλες την πραγματική αλήθεια για τον COVID-19, τι κρύβεται από πίσω, από πού προήλθε, πώς μπορούμε να γλιτώσουμε και κυρίως πώς μπορούμε να θωρακίσουμε την υγεία μας μέχρι να υπάρξει ένα σοβαρό πρωτόκολλο αποθεραπείας και μέχρι επιτέλους να υπάρξει ένα εμβόλιο δοκιμασμένο και αποτελεσματικό, χωρίς παρενέργειες. Τώρα, αμερικανικές εκλογές. Ενώ στις δημοσκοπήσεις μέχρι σήμερα είχε το προβάδισμα ο Τζο Μπάιντεν, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, έχω την τιμή να τον γνωρίσω, έχω πολλές φωτογραφίες μαζί του, ένας πολύ γλυκός, θερμός για την Ελλάδα, υποστηρικτής μας, με ένα επιτελείο το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο ελληνικό πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι τις τελευταίες ώρες η αναμέτρηση εμφανίζεται περισσότερο αμφίρροπη. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Τραμπ με το photo finish που έκανε, με την προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων, έχει κατορθώσει να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της διαφοράς με τον Biden. Άρα, ενώ τα προγνωστικά δίνουν Biden για πρόεδρο, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με τα βεβαιότητος, και πρέπει να αφήσουμε ένα ορθάνυχτο παράθυρο στην περίπτωση να κερδίσει το outsider και όχι το φαβορί, το outsider που είναι ο σημερινός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση η εκλογή του ενός ή του άλλου θα σημάνει πολλά πράγματα για την ευρύτερη γεωστρατηγική και γεωπολιτική ζώνη στην οποία ανήκει η Ελλάδα και κυρίως για τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Στα θέματα αυτά θα αφιερώσουμε τον περισσότερο χρόνο της απόψινής μας εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 3 Νοεμβρίου.
Η χώρα πορεύεται σε μη χαρτογραφημένα ύδατα. Το σκάφος μας πλέει σε νερά που δεν δείχνουν οι χάρτες, οι φάλους και σκοπέλους. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πριν απ' όλα να κρατάμε με ευλαβική προσοχή όλους τους κανόνες υγιεινής και προσωπικής προστασίας και του ατόμου μας και των αγαπημένων προσώπων μας που είναι δίπλα και του ανωνύμου συμπολίτη μας και συνανθρώπου μας που θα δούμε στο μετρό, στο take away, στο delivery, στην μετακίνησή μας, στο λεωφορείο, στο δρόμο ή οπουδήποτε αλλού. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την αποδελτίωση των κυριωτέρων γεγονότων της επικαιρότητας, ανατρέχοντας την κύρια θεματολογία του europos.gr που σπάει τα στεγανά, σπάει τα στερεότυπα και τολμάει και σας λέει αλήθειες που δεν τολμούν να σας πούν οι άλλοι. Πρώτη κάρτα από το europos.gr, κύριε Καλοκαιρινέ. Ναι, είναι πραγματικά ανατριχιαστικό το ρεκόρ. 2.166 νέα κρούσματα. 13 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο. Στους 169 οι διασωληνωμένοι ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι η κατάσταση είναι ασφυκτική. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς. Το Βέλγιο ήδη διαπραγματεύεται με τη Γερμανία και στέλνει με αεροδιακομιδές ασθενείς διασωληνωμένους σε γερμανικά νοσοκομεία. Έχουν γεμίσει οι μονάδες εντατικής θεραπείας του Βελγίου. Το ίδιο διαπραγματεύεται και η Γαλλία στο βόρειο κομμάτι της. Στο βόρειο κομμάτι της. Λοιπόν, η Ευρώπη περισφύγεται από τον κλειό του κορονοϊού. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να ξεχωρίσει, όπως ξεχώρισε στην αντιμετώπιση του πρώτου κύματος, να ξεχωρίσουμε και τώρα στην αντιμετώπιση, στην αντεπίθεσή μας απέναντι στο δεύτερο, σφοδρότερο κύμα που μας πλήττει, παρά τα λάθη και τις παραλήψεις των αρμοδίων που έγιναν τους τελευταίους μήνες και τους τα είχαμε επισημάνει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά, φίλοι και φίλες, παρά και τις παραλήψεις που διαπράξαμε όλοι σε επίπεδο ατομικής ευθύνης. Να τα λέμε όλα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Αυτός είναι ο πρόεδρος των ιατρών του ΑΧΕΠΑ. Πραγματικά σοκάρουν αυτά που είπε. Πιάσαμε οροφή, λέει, στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Θα υποχρεωθούμε να διασωληνώνουμε ασθενείς σε απλούς θαλάμους. Είναι τρομακτικό αυτό που είπε. Και δυστυχώς είναι αληθινό. Η Μακεδονία μας είναι στο κόκκινο. Και δεν θέλω να κάνω τώρα κριτική, αλλά δεν μας πρόσεξαν κάποιοι όταν φωνάζαμε «Μην ανοίγετε τις πύλες εισόδου της χώρας από τα Βαλκάνια. Βράζουν τα Βαλκάνια από κορονοϊό. Δεν έχουν αξιόπιστα συστήματα δημόσιας υγείας και ελέγχου οι βαλκανικές χώρες. Καθιερώστε το υγειονομικό διαβατήριο. Όποιος μπαίνει στην Ελλάδα τουρίστας να έχει υποχρεωτικά κάνει το τεστ κορονοϊού και να έχει βγει αρνητικός τουλάχιστον μέσα στις τελευταίες 70 ώρες πριν πάρει το αεροπλάνο για την Ελλάδα. Φωνάζαμε τότε, κανείς δεν μας άκουγε. Αν μας είχαν ακούσει, θα ήταν διαφορετική η κατάσταση στη χώρα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Πολύ συγκινητικό. Μαμάς αγαπάμε. Κοιτάξτε τις υπογραφούλες από κάτω. Γιώργος, Δέσποινα και Ευγενία. Η μητερούλα τους νοσηλεύεται με κορονοϊό στο ΑΧΕΠΑ. Και τα παιδάκια τα οποία είναι αποκλεισμένα από τη μαμά δεν έχουν τρόπο να της πουν την αγάπη τους. Και πήγαν και κρέμασαν ένα πανό απέναντι από το ΑΧΕΠΑ. Μήπως και το δει η μαμά και πάρει κουράγιο. Κυρίες και κύριοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές στείλτε θετική σκέψη, στείλτε θετική ενέργεια σε όλους και όλες τους συμπολίτες μας, άνδρες και γυναίκες, που δίνουν τη μάχη της επιβίωσης στις εντατικές και ακόμη σε όλους όσους νοσηλεύονται. Προσέξτε τον εαυτό σας, προσέξτε το διπλανό σας. Ο εφιάλτης σκοτώνει και πρέπει να μείνουμε όρθιοι και υγιείς. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Πάμε στην επόμενη κάρτα, προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την εκπομπή τη δική μου, μετά τις 10, θα έχουμε ένα τετράωρο συνεχούς ροής ειδήσεων με τον Γιώργο Μελιγκόνη και την Ατάσα Γιάμαλη,
και με το δημοσιογραφικό επιτελείο του καναλιού μας για τις αμερικανικές εκλογές. Εμείς στην απόψινή εκπομπή θα έχουμε ένα τρομερό δίδυμο. Δημήτρης Χρήστου, σύμβουλος έκδοσης της Αυγής, και Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας και εκδότης του περιοδικού Άρδιν. Έλληνες πολίτες και ταυτόχρονα βαθύτατα πολίτες του κόσμου, για το τι γίνεται στην Αμερική, τα ενδότερα της σκληρής αναμέτρησης μεταξύ Biden και Τραμπ και τα πρώτα προγνωστικά. Όπως για τα θέματα του κορονοϊού, θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε σε λίγο τον πρίτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον καθηγητή Θάνο Δημόπουλο, που είναι μία μορφή που πρωταγωνιστεί στις έρευνες που διεξάγονται σε ολόκληρο τον κόσμο για τα θέματα του κορονοϊού και όχι μόνο. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ, europos.gr. Σοκ. Ο τζιχαντιστής Μακελάρης της Βιέννης ήταν φυλακισμένος, αλλά τον άφησαν ελεύθερο. Κυρίες και κύριοι, οι δομές των κρατών δεν μπάζουν μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι σουρωτήρι σαν ελβετικό τυρί μόνο στην Ελλάδα, αλλά μπάζουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτά που αποκαλύπτονται για τις ευθύνες της αυστριακής αστυνομίας και της δικαιοσύνης είναι τρομακτικά. Αυτός ο νεαρός με καταγωγή από τα Σκόπια, Αλβανός των Σκοπίων. Οι γονείς του φύγαν από τα Σκόπια, Αλβανοί στην καταγωγή, και εγκαταστάθηκαν ως μετανάστες οικονομικοί στην Αυστρία. Η Αυστρία άνοιξε την αγκαλιά, τη δική της, τους φιλοξένησε, και όταν γεννήθηκε το παιδί τους, ο Μακελάρης, τον έκανε αυστριακό πολίτη με όλα τα δικαιώματα που έχουν οι Αυστριακοί στην καταγωγή. Τον ενέταξε στους κόλπους της, η σημερινή Ευρωπαϊκή Αυστρία. Και αυτός τι έκανε? Αυτός ήταν μεταξύ των 90 αυστριακών πολιτών μουσουλμανικού θρησκεύματος που θέλησαν να φύγουν από την Αυστρία και να πάνε να πολεμήσουν στη Συρία στις τάξεις του ISIS, να σφάξουν τους υπολείπους αλόπιστους και αλόθρησκους. Η αυστριακή κυβέρνηση δεν τους επέτρεψε κάτι τέτοιο και τον φυλάκισαν. Στη συνέχεια όμως τον άφησαν ελεύθερο και μάλιστα οι μυστικές υπηρεσίες και αντιτρομοκρατικοί της Αυστρίας τον χαρακτήρισαν ως ανίκανο για πράξεις βίας. Να το αποτέλεσμα. Απέδειξε ότι όχι μόνο ήταν ικανότατος, αλλά ότι επρόκειτο για έναν σκληρό, αιμοσταγή μακελάρι. Έφτασε να σκοτώσει αυτό το τέρας. Αυτό το τέρας της σύγχρονης τζιχάντ έφτασε να σκοτώσει ακόμα και μια σερβιτόρα, η οποία η κοπελίτσα έβγαζε μεροκάματο σερβίροντας σε ένα εστιατόριο του κέντρου της Βιέννης. Την εξετέλεσε εμψυχρό, χωρίς καν να την ξέρει, χωρίς να έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα μαζί της. Γιατί ήθελε να δολοφονήσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Τι θα κάνει η Ευρώπη? Δεν θα αμυνθεί απέναντι σε αυτό το κίνδυνο? Το άμεσο μέλλον θα δείξει. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Αποκαλυπτικό άρθρο από την έγκυρη ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post. Μετά τις αμερικανικές εκλογές, τα πράγματα με την Τουρκία θα αγριέψουν. Η Jerusalem Post, με καλές πηγές στην Άγκυρα, λέει ότι ο Ερντογάν θα επανέλθει στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο δρυμύτερος. Να έχουμε το νου μας, κύριε Μητσοτάκη. Να προχωρήσει η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Να προχωρήσει η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της Ελλάδος με πυραυλικά συστήματα με μεγάλο βεληνεκές, ικανά να χτυπήσουν από το Αιγαίο ακόμη και το Προεδρικό Παλάτι στην Άγκυρα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Αυτός που βλέπετε είναι ο περιβόητος υποναύαρχος Γιαϊτζή. Ο θεωρητικός της Μαβί Βατάν, της γαλάζιας πατρίδας. Αυτή τη φορά οι Τούρκοι το τερμάτισαν. Έφτασαν στο σημείο να εκμεταλλευτούν εσχρά μέχρι και τον φωνικό σεισμό στο Αιγαίο
για να μας πείσουν, όπως γράφουν, ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μπείτε μέσα στο europos.gr να διαβάσετε όλο το συγκλονιστικό ρεπορτάζ και βεβαίως τη σχετική αρθρογραφία. Νομίζω ότι εδώ τελειώσαμε την περιήγησή μας στον κόσμο της επικαιρότητας, πόσο άγριος και αν είναι αυτές τις μέρες, κυρίες και κύριοι, είναι πάντα ενδιαφέρον. Γιατί επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας. Έχουμε τον κύριο Θάνο Δημόπουλο. Τον έχουμε. Καλησπέρα, κύριε Πρίτανη. Και ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είχαμε νέο ρεκόρ κρουσμάτων. 2.166 και 169 διασωληνωμένους συμπολίτες μας να δίνουν τη μάχη ζωής και θανάτου. Πού μπορούμε να φτάσουμε τις επόμενες εβδομάδες, κύριε Πρίτανη? Τι έχετε να πείτε στον κόσμο? Ναι, νομίζω ότι η εκθετική αύξηση που είδαμε από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά οδήγησε στην κυβέρνηση να πάρει τα μέτρα τα συγκεκριμένα του... Μας προτείνει να το λέμε και ο κύριος Βαπινιώτης, του μερικού απαγορευτικού στην Θεσσαλονίκη και μέτρα που συμβάλλουν στην μείωση της μετάδοσης του κορονοϊού μέσω της αποφυγής του συγχρονισμού. Ξέρετε, αν είχαμε τη δυνατότητα όλοι να είμαστε πάνω από 2 μέτρα από το διπλανό μας, μέσα σε 15 μέρες ή ένα μήνα η πανδημία θα έσβηνε. Αλλά επειδή αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει, αναγκαζόμαστε να ακολουθούμε μέτρα τα οποία είναι επώδυνα, αλλά είναι και τα μόνα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε ένα περιορισμό. Βέβαια, κύριε Πρίτανη, θα μου επιτρέψετε. Το λέτε Βεβαίως. Πάρα πολύ σωστά. Δεν τηρούμε όπως πρέπει τις αποστάσεις και δεν κάναμε μέχρι τώρα τη χρήση της μάσκας όπως ακριβώς θα έπρεπε και στο μέτρο και στην έκταση που θα έπρεπε. Αλλά μαζί με την ατομική ευθύνη που είναι το μείζον και έχει πολλές τρύπες, μπάζει από πολλά παράθυρα και μιλάμε για ανθινότητα όλων των ηλικιών, θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν και πράξεις και παραλήψεις και των ειδικών, αλλά και των κρατικών και κυβερνητικών αρμοδίων τους τελευταίους μήνες, των οποίων τα αποτελέσματα φαίνονται τώρα. Μη σταθούμε όμως εκεί να κοιτάξουμε το παρόν και το μέλλον, γιατί ο κόσμος, ξέρετε, οδηγείται σταδιακά στην κατάθλιψη. Βλέπει ότι έχουμε 4 μήνες δύσκολους και σου λέει τι μας περιμένει, πώς θα γλιτώσουμε. Πότε θα έχουμε εικόνα, κύριε Πρίτανη, για το αν θα έχουν αποτέλεσμα τα μέτρα που ελήφθησαν ήδη από την κυβέρνηση και το κατά πόσον θα έχουν αποτέλεσμα. Πότε θα έχουμε την εικόνα? Νομίζω σε 1 εβδομάδα θα έχουμε μία πρώτη εικόνα και σε 2 εβδομάδες θα έχουμε μία πληρέστερη αντίληψη για το εάν όντως καταφέραμε να φρενάρουμε την μετάδοση του κορονοϊού. Θα είναι, αν θέλετε, ιδιαίτερα εντυπωσιακό να δούμε μια ουσιαστική μείωση, δεδομένου ότι ο καιρός κρυώνει, ο συγχρονισμός θα είναι πλέον σημαντικός. Επομένως, ας ελπίζουμε σε ένα φρενάρισμα της πανδημίας, σε μια σταθεροποίηση, ούτως ώστε και λιγότεροι συνάνθρωποι μας να νοσούν και βεβαίως να μπορέσουμε να έχουμε την επάρκεια και την ασφάλεια στο υγειονομικό σύστημα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο όλους τους συμπολίτες μας που θα έχουν ανάγκη. Όπως μας τα λέτε έτσι, κρίσιμη ημερομηνία είναι καταρχήν η 15η ή 17η Νοεμβρίου. Ναι, έτσι φαίνεται βεβαίως. Έτσι φαίνεται. Παρεπιπτόντως, πρέπει να δοθούν άδειες για να γίνουν εκδηλώσεις στις 17 Νοέμβρη ή στις αρχές Δεκεμβρίου που έχουμε τη μνήμη Γρηγορόπουλου? Τι πρέπει να γίνει, κύριε Πρίτανη? Ναι, αυτό να τα πούμε από τώρα, γιατί ορθώς ο κόσμος κινητοποιήθηκε κατά του φασισμού όταν έβγαινε η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. Αλλά από πλευράς υγειονομικής, η συγκέντρωση αυτή λειτουργήσε σαν υγειονομική βόμβα. Για να λέμε και το ένα, να λέμε και το άλλο. Ναι. Δείτε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Αναφερόμαστε στον αναγκαστικό συγχρονισμό που έχουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που έχουμε όταν περιμένουμε, ξέρω εγώ, έξω από μια τράπεζα. Τώρα, το άλλο το θέμα
θα πρέπει πραγματικά να ληφθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα και οι αποστάσεις, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι μία απαγόρευση, η οποία δεν εμπίπτει βέβαια στη δική μου αρμοδιότητα, θα μπορούσε να είχε και αποτελέσματα μη αναμενόμενα. Πάντως δεν μπορούν τα πράγματα να φεθούν έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να κόβει κλίση στον πολίτη και ορθώς όταν παραβιάζει τις αποστάσεις ή παραβιάζει το ωράριο ή τις απαγορεύσεις ή τα περιοριστικά μέτρα και να μαζευόμαστε 30-40 χιλιάδες, βεβαίως για να τιμήσουμε σημαντικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία όμως μπορεί να τιμηθούν μετά τη λήξη των περιοριστικών απαγορευτικών μέτρων και της καραντίνας. Άλλωστε η θυσία του Πολυτεχνείου είναι μια διαχρονική μνήμη. Δεν είναι μια στιγμιαία μνήμη, ούτε ένα στιγμιαίο γεγονός το οποίο πρέπει να τιμούμε στις σύγχρονες εποχές. Εγώ θα μείνω στα θέματα του κορονοϊού. Είδαμε πριν από λίγο με τη βοήθεια του europos.gr, το οποίο κάνει έναν πρωταθλητισμό και στα θέματα ενημέρωσης του κορονοϊού. Είδαμε τον πρόεδρο των γιατρών του ΑΧΕΠΑ να λέει ότι έχουν πλέον τιγκάρι, να το πω έτσι, οι μονάδες εντατικής και ότι σε λίγο θα υποχρεωθούμε να διασωληνώνουμε ασθενείς στους απλούς θαλάμους. Τι θα γίνει, κύριε καθηγητά, κύριε Πρίτανη, τι εικόνα έχετε γι' αυτό? Ναι, δείτε, αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Είδαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι στη Γαλλία σχεδιάζεται τη μεταφορά ασθενών στην Γερμανία. Βέλγιο. Ναι, και στο Βέλγιο. Επομένως, επιτρέψτε μου, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας παρηγορεί. Ας φρόντιζε η Ευρώπη, η Ευρώπη που είναι τόσο σπουδαία σε άλλα θέματα, σε θέματα προστασίας των τραπεζών, των τραπεζιτών, σε θέματα αρπαγής της πρώτης κατοικίας των πολιτών που είναι σε αδυναμία να πληρώσουν. Εκεί είναι επισπεύδουσα η Ευρώπη. Λοιπόν, ας φρόντιζε να διαθέσει τα ποσά που χρειαζόμαστε από το καλοκαίρι για να αποκτήσουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας που χρειαζόμαστε. Δεν δικαιολογούνται οι ευρωπαϊκές ηγεσίες να λένε ότι δεν μπορούσαν να προβλέψουν. Το τσουνάμι ερχόταν, το βλέπαμε κι εμείς οι απλοί οι πολίτες, δεν μπόρεσαν να το δουν οι πάνσοφοι ειδικοί που κατευθύνουν τις κυβερνήσεις και γνωμοδοτούν ή οι πάνσοφες ευρωπαϊκές ηγεσίες. Σε κάθε περίπτωση η ενημέρωση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Υγείας είναι ότι από τις κλίνες εντατικής θεραπείας που, που διατίθεται για την αντιμετώπιση της COVID-19 η κάλυψη στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι σε επίπεδο από 60 έως 70%. Επομένως υπάρχει ακόμα περιθώριο, βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε. Έχουμε κρεβάτια του ιδιωτικού τομέα που μπορούμε, κύριε Πρίτανη, να χρησιμοποιήσουμε? Αυτό είναι απόφαση την οποία θα πάρουν οι αρμόδιες αρχές. Να την πάρουν οι αρμόδιες. Ναι, αλλά σε αυτή τη φάση η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι υπάρχει περιθώριο ακόμα για τις κλίνες COVID. Ο κ. Κοντοζαμάνης έκανε μία σχετική ανακοίνωση και στα μεγάλα αστικά κέντρα και βεβαίως υπάρχουν και οι άλλες κλίνες εντατικής θεραπείας. Βεβαίως θέλουμε να τονίσουμε το γεγονός ότι δεν θα είναι ευχάριστο να καλύπτονται κλίνες εντατικής θεραπείας που δεν είναι για ασθενείς με COVID, από ασθενείς με COVID, διότι γνωρίζουμε ότι δεν είναι απεριόριστες οι δυνατότητες κάλυψης κλίνων εντατικής θεραπείας, ιδιαίτερα όσον αφορά το υγειονομικό προσωπικό. Επομένως, είναι σημαντικό να κρατηθεί αυτή η αναλογία, ούτως ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται και να αντιμετωπίζονται και όλοι οι άλλοι ασθενείς οι οποίοι χρήζουν ή θα έχουν ανάγκη θεραπεία σε μονάδα με αυξημένη φροντίδα ή εντατικής θεραπείας. Κύριε Πρίτανη, ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα τελικά τα οποία μπορεί να κάνουν κάποιον συμπολίτη μας να υποπτευθεί ότι τελικά έχει COVID? Ναι, και, ξεχωρίσει από μια γρίπη ή ένα σύνηθες κρυολόγημα που παρουσιάζεται αυτή την εποχή. Ναι, δυστυχώς αυτή είναι και η μεγάλη δυσκολία για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ένα, ότι υπάρχει μια τεράστια
ποικιλομορφία στον τρόπο εμφάνισης, από χωρίς καθόλου συμπτώματα έως ένα πυρετό που μπορεί να είναι και κάτω από 38 και να κρατάει μία ή δύο μέρες, έως ανοσμία, απώλεια γεύσης, κεφαλαλγία, διάρειες, δύσπνια ή ακόμα και το πολύ εντυπωσιακό ότι υπάρχουν άτομα τα οποία βλέπουμε στα οποία ο κορισμός του οξυγόνου να πέφτει χωρίς να έχουν το υποκειμενικό αίσθημα της δύσπνιας, χωρίς να έχουν ταχύπνια, χωρίς να παίρνουν πολλές ανάσες. Τρομερό είναι αυτό. Βεβαίως. Δηλαδή και γι' αυτό, χωρίς να αισθάνεσαι δύσπνια, να βεβαίως πέφτει ο κορισμός του οξυγόνου στο αίμα. Αυτό είναι τρομερό. Ακριβώς. Είναι μια ιδιαιτερότητα. Και τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας όταν έχουν τέτοιου είδους συμπτώματα, κύριε Πρίτανη? Υπάρχουν οδηγίες από τον ΕΟΔΗ, άτομα τα οποία είναι κάποια στιγμή. Ένα λεπτό όμως για τον ΕΟΔΗ θα σας πω, επειδή έχω συγκεκριμένες καταγγελίες, δεν είναι λόγια του αέρα. Ξέρετε ότι λέω, το διασταυρώνω πολλές φορές και στο europos.gr και σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, για τον ΕΟΔΗ υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν τηλέφωνο και ο ΕΟΔΗ δεν απαντάει, δεν σηκώνει τηλέφωνα. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα και αυτές τις καταγγελίες. Ναι. Και το καταθέτω δημόσια. Άτομα όταν είναι κάποιες ηλικίες ή έχουν συνοσηρώτες και είναι στο σπίτι, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να έχουν ένα οξύμετρο με το οποίο μπορεί να μετράει κανείς τον κορισμό του οξυγόνου στο αίμα, και εάν δει ότι αυτό μειώνεται σταδιακά, βεβαίως πρέπει να κινητοποιηθεί και να ενημερώσει το γιατρό του ή να πάει σε κάποιο νοσοκομείο. Δεν θέλω να δίνουμε οδηγίες έτσι γενικά από τηλεοράσεως, αλλά νομίζω ότι πλέον υπάρχει αρκετή γνώση σχετικά με το πρόβλημα αυτό και από οικογενειακούς γιατρούς και από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, και υπάρχει μια σημαντική ευαισθητοποίηση του κόσμου προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει φαρμακευτικό πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να πάρει κάποιος που θα ασθενήσει από την αρχή? Εδώ είδαμε τον Τραμπ μέσα σε μια εβδομάδα να έχει βγει και να γυρίζει την Αμερική σαν τάβρος. Και είναι 75 ετών και παχύσαρκος. Οι ενδείξεις οι οποίες έχουμε σήμερα και οι οδηγίες είναι ότι όταν κάποιος έχει ήπια συμπτώματα και νοσηλεύεται και παραμένει στο σπίτι του, δεν υπάρχει καμία ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή την οποία πρέπει να λάβει. Για ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται, όταν παρουσιάζουν μείωση στον κορισμό του οξυγόνου, επομένως έχουν ανάγκη από οξυγόνο, ή όταν η ακτινογραφία ή η αξονική τομογραφία θώρακος δείχνει παθολογικά ευρήματα, τότε υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης είτε κορτικοειδών, είτε ρεμδεσιβήρης, είτε και των δύο, είτε χορήγηση πλάσματος από αναρρώσαντες ασθενείς στο πλαίσιο κλινικής μελέτης. Επομένως, και έχουμε αποτελέσματα σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχουν θεραπευτικές εξελίξεις σημαντικές και γι' αυτό βλέπουμε ότι, παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων τώρα από ό,τι είχαμε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, η πιθανότητα πολύ σοβαρών επιπλοκών ή και θανάτου είναι μικρότερη. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Τώρα, εμβόλιο. Τι νέα έχετε εσείς, γιατί ξέρω ότι συμμετέχετε σε διεθνή πρωτόκολλα ερευνητικά. Και αυτό τιμάει και την Ελλάδα, τιμάει και την Ελλάδα γιατί είστε Έλληνας, και τιμάει και το ελληνικό πανεπιστήμιο, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο που σας έχει Πρίτανη. Λοιπόν, τι νέα έχουμε? Προσπαθούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην κούρσα των εμβολίων. Φαίνεται ότι στις επόμενες λίγες εβδομάδες θα έχουμε την πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων τουλάχιστον δύο ή τριών μεγάλων. Από την Οξφόρδη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι δύο εμβόλια τα οποία είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Το AstraZeneca. Ναι, είναι της AstraZeneca που είναι με την Οξφόρδη, είναι της Pfizer, είναι της Moderna στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επομένως πιστεύουμε ότι θα έχουμε τα δεδομένα αυτά, τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα, εφόσον είναι θετικά, να αρχίσει η μαζική παραγωγή, η τιματική διανομή σε όλο τον κόσμο. Και ήδη, όπως ανακοινώσαμε σήμερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχου Φαρμάκων έβγαλε τις πρώτες οδηγίες για την προτεραιοποίηση της χρήσης των εμβολίων, ξεκινώντας από
ευπαθείς ομάδες στον κορονοϊό και άτομα κάποιες ηλικίες, καθώς επίσης και το υγειονομικό προσωπικό. Δηλαδή να ξεκινήσει ο εμβολιασμός από αυτά τα άτομα τα οποία... Με ποιο εμβόλιο όμως, από όλα, με ποιο εμβόλιο? Όποιο από αυτά ή όποια από αυτά περάσουν τα τέστα και εγκριθούν από τους αρμόδιους φορείς, από τον FDA και τον EMEA. Κύριε Πίτανη, γιατί ο ευρωπαϊκός κόσμος δεν διαλέγεται με τη ρωσική κυβέρνηση και με την ρωσική επιστημονική κοινότητα που έχει σπουδαίους επιστήμονες για το Sputnik, το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού? Κύριε Παναγιωτόπουλε, οι κλινικές δοκιμές οι οποίες θα οδηγήσουν σε έγκριση ή μη έγκριση εμβολίου για ένα τόσο σοβαρό θέμα, για μια τόσο μεγάλη πανδημία, πρέπει να συγκεντρώνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών, ούτως ώστε να γίνει αντιληπτή ακόμα και μια ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία θα συμβεί μία στις 10.000, ούτως ώστε να υπάρχει το αίσθημα και η βεβαιότητα της ασφάλειας του εμβολίου στα εκατομμύρια των ανθρώπων που θα κληθούν να εμβολιαστούν. Δηλαδή το ρωσικό έχει παρενέργειες, γιατί βλέπω ότι διατίθεται. Διαβάζω ότι διατίθεται. Ναι, όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Εγώ απλώς ανέφερα ότι οι μελέτες τις οποίες γνωρίζουμε που εξελίσσονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν χαρακτηριστικά πολύ μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων. Ναι. Υπάρχει μία πλήρης διαφάνεια από αρχές και από ομάδες οι οποίες είναι ανεξάρτητες και ελέγχουν την πορεία της μελέτης. Γι' αυτό είδαμε ότι ανακοινώθηκε αμέσως ότι το εμβόλιο της τάδε εταιρείας ανεστάλλει για μερικές μέρες επειδή διαπιστώθηκε μία ανεπιθύμητη ενέργεια. Ακούσαμε για κάποιον εθελοντή ο οποίος απεβίωσε, ανεστάλλει μελέτη, απεδείχθη ότι ήταν στην ομάδα πλασίμπο. Υπάρχει μία πλήρης διαφάνεια στη διεξαγωγή της μελέτης με πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας και βεβαίως με τους πολύ σημαντικούς και σοβαρούς οργανισμούς, τον FDA και τον EMEA, που θα δώσουν τελικά την έγκριση. Επομένως, αυτά είναι δεδομένα τα οποία μας εξασφαλίζουν όσο γίνεται περισσότερο την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου. Το κακό σενάριο για την Ελλάδα ποιο πιστεύετε ότι είναι? Και ως πού μπορεί να φτάσει? Το λέω όχι για να γίνω μάντης κακών, ούτε για να γρουσουζέψουμε με τη συζήτησή μας. Ναι. Είμαστε αισιόδοξοι, συγκρατημένα και πιστεύουμε ότι θα τα βγάλουμε πέρα. Παρά τα λάθη και τις παραλήψεις. Και σε επίπεδο ατομικής ευθύνης και σε επίπεδο αρμοδίων. Και επιστημόνων και κράτους. Αλλά μιλάω για το κακό σενάριο γιατί η προσωπική μου φιλοσοφία λέει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε και μακάρι να μην έρθει. Ναι. Λοιπόν, το κακό σενάριο ποιο είναι για σας? Να μην αποδώσουν τα μέτρα και να δούμε μια συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς αυτό. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Η ουσία είναι ότι αν αρχίσει και γίνεται μια ευρύτατη διασπορά στα νοσοκομεία, από εκεί και πέρα θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία και αντιμετώπιση των ασθενών που πάσχουν από κορονοϊό, αλλά και όλων των άλλων ασθενών που χρήζουν ιατρικής φροντίδας. Αλλά νομίζω ότι όπως είπατε και εσείς, ας εντοπιστούμε στην προσπάθεια να συμβάλλουμε και ατομικά και συνολικά βεβαίως και ως κράτος στην προσπάθεια αυτή να αποφύγουμε μια τέτοια εξέλιξη η οποία βεβαίως αντιλαμβανόμαστε θα έχει πολύ οδυνηρά αποτελέσματα και μακροχρόνιες επιπτώσεις. Όπως το λέτε. Πιστεύω και εσείς θα συμφωνείτε ότι πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να επιτάξει να νοικιάσει χιλιάδες πούλμαν ιδιωτικά τα οποία διατίθενται για να σταματήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να αποτελούν εστία και υπερπολαπλασιαστεί στη μετάδοση της επιδημίας. Δυστυχώς τα πράγματα είναι έτσι. Βλέπουμε εικόνες σαρδελοποίησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς και πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Έχει αργήσει πολύ η κυβέρνηση να το κάνει. Πιστεύω συμφωνείτε σε αυτό. Νομίζω ότι οποιοδήποτε μέτρο το οποίο θα περιορίσει το συγχρονισμό είναι προς την κατεύθυνση της μείωσης της μετάδοσης του ιού. Σωστό.
Γνωρίζουμε βεβαίως ότι εκτός από την πολιτική βούληση και την διάθεση χρημάτων, στην Ελλάδα έχουμε ιδιαίτερα γραφειοκρατικές διαδικασίες, δυσκολίες λειτουργίας του δημόσιου λογιστικού, οι οποίες μπορεί να οδηγούν σε καθυστερήσεις ακόμα και όταν υπάρχει η διάθεση τα πράγματα να πάνε γρήγορα. Πάντως, κύριε Πρίτανη, όπως ξέρετε, λόγω της εκτάκτου ανάγκης η χώρα κυβερνάται με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή με νομοθετικά διατάγματα, όπως τα λέγαμε στο παρελθόν εμείς οι νομικοί, που μπορούν άμεσα να καλύψουν τις όποιες παραλήψεις. Έχει αργήσει η κυβέρνηση να τακτοποιήσει το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το θέμα των σχολείων. Γιατί αυτή η βεβαιότητα ότι τα σχολεία δεν αποτελούν εστίες αναμετάδοσης, ιδιαίτερα στις μεγάλες ηλικίες των μαθητών, και μιλάω για τις ηλικίες του λυκείου? Ναι, υπάρχει μία μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε ένα πολύ σημαντικό διεθνές περιοδικό και αποδελτιώσαμε τα ευρήματα της μελέτης, τα οποία έδειξαν ότι όντως σε παιδιά ηλικίας 12 ετών και κάτω η πιθανότητα μετάδοσης είναι μικρή, ιδιαίτερη η πιθανότητα μετάδοσης από τα παιδιά αυτά σε ενηλίκους. Στους εφήβους από 12 και πάνω. Στους εφήβους από 12 και πάνω η πιθανότητα μετάδοσης είναι μεγαλύτερη. Και όσο περνάει η ηλικία και πάμε προς τις ηλικίες των 20-30 ετών, αυτά τα πράγματα είναι περισσότερο. Γενικά, θεωρούμε με βάση τις αναλύσεις τις οποίες είδαμε ότι η μετάδοση από τα σχολεία έχει συμβάλει σε ένα μικρό ποσοστό της έξαρσης την οποία βλέπουμε. Μάλιστα. Εξού και σε όλα τα κράτη, ακόμα και εκεί όπου υπάρχει δεν κλείνουν τα σχολεία. Σημαντικός, συνολικό απαγορευτικό, δεν κλείνουν τα σχολεία. Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, να σας ευχαριστήσω. Εγώ ήταν όπως πάντα πολύ εξαιρετικά ενημερωτικά και διαφωτιστικά τα όσα ακούσαμε από εσάς. Και να σας συγχαρώ για τον αγώνα που δίνετε μαζί με τους συναδέλφους σας στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης αυτής της λέλαπας που μας βρήκε συνολικά ως ανθρωπότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και μετά αμερικανικές εκλογές και βεβαίως οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ελληνοτουρκικά και στην ευρύτερη γεωστρατηγική ζώνη στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, ανήκει και η Τουρκία. Σε λίγο παρακαλώ. Πάμε γρήγορα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αμερικανικές εκλογές. Δεν έχουμε ακόμη εικόνα για την πορεία, αν και έχουν ψηφίσει πάνω από 80 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες. Κυρίες και κύριοι, Δημήτρης Χρήστου, σύμβουλος έκδοσης της Αυγής, και Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας εκδότης του περιοδικού Άρδιν. Τους διάλεξα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας και από μένα. Τους διάλεξα γιατί και οι δύο έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, παρότι έχουν τελείως διαφορετικές απόψεις, και αυτό έχει ενδιαφέρον, και τελείως διαφορετικές αφετηρίες ιδεολογικής και πολιτικής εγκίνησης. Δεν τους αρέσει να επαναλαμβάνουν τα στερεότυπα. Λοιπόν, ξεκινάω από τον κύριο Καραμπελιά. Κύριε Καραμπελιά, τι περιμένετε από τις αμερικανικές εκλογές? Κοιτάξτε να δείτε. Πάντα με την Ελλάδα, έτσι, σε σχέση πάντα με την Ελλάδα. Ναι, θεωρώ ότι προφανώς δεν πρόκειται να αλλάξουν όλα τα πράγματα, όμως φαίνεται ότι με την άνοδο του Biden θα είναι σχετικά πιο ευνοϊκά τα πράγματα για την Ελλάδα, με την έννοια ότι ο Biden έχει τοποθετηθεί απέναντι στον Ερντογάν, έτσι του ζήτησε να αναιρέσει και το κλείσιμο της τη μετατροπή σε τζαμί της Αγίας Σοφιάς. Είχε τοποθετηθεί από το Γενάρη αρκετά επιθετικά απέναντι στον Ερντογάν. Επομένως, μπορούμε να περιμένουμε οπωσδήποτε, και αυτό μια διόρθωση θα το έλεγα της αμερικάνικης πολιτικής, εντάσσεται σε μια συνολική αλλαγή που γίνεται στη Δύση έναντι της Τουρκίας. Δηλαδή και θα πιέσει περισσότερο κατά τη γνώμη την Τουρκία σε σχέση με τους S-400 και θα πιέσει περισσότερο και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Επομένως, σε ό,τι αφορά αυτό, χωρίς όμως να έχουμε αυταπάτες,
ότι πρόκειται οι Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταλείψουν έτσι εύκολα την Τουρκία, μόνο εάν η Τουρκία φύγει. Δηλαδή θεωρούν την Τουρκία πολύ αποφασιστικό σύμμαχο και επομένως δεν πρέπει να την εγκαταλείψουν. Τώρα, σε περίπτωση που επαληθευθεί ένα ποσοστό γύρω στο 10%, 10 με 20% που επιμένει ότι έχει ισχυρές πιθανότητες το outsider να περάσει το φαβορί, δηλαδή ο Τραμπ. Τι θα πρέπει να περιμένουμε στα ελληνοτουρκικά? Κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως, ακόμα και αν εκλεγεί ο Biden, αυτή η μεταβατική περίοδος θα είναι πολύ επικίνδυνη. Πολύ κρίσιμη και επικίνδυνη. Έτσι, ακριβώς. Είναι μια περίοδος που θα υπάρχει, αν μάλιστα δεν έχει εκλεγεί ο Τραμπ, νομίζω θα διαφορεί ακόμη περισσότερο για τις εξελίξεις μέχρι τον Ιανουάριο που θα πρέπει να παραδώσει. Mm-hmm. Εάν πάλι εκλεγεί ο Biden, αν έτσι δεν εκλεγεί ο Biden και παραμείνει ο Τραμπ, πάλι έχουμε μία περίοδο, ίσως το πιο δύσκολο για μας θα είναι το πρώτο σενάριο. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή να έχει εκλεγεί ο Biden και ο Τραμπ να μην κάνει τίποτα για να χαλιναγωγήσει το φίλο του Ερντογάν. Αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Έτσι. Πάντως πιστεύω ότι από όσο παρακολουθώ και έχω παρακολουθήσει αρκετά τις αμερικανικές εκλογές, βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο να κατορθώσει ο πρόεδρος Τραμπ να ανατρέψει. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Και βλέποντας μάλιστα, αν είδατε κύριε Παναγιωτόπουλε, και τις δημοσκοπήσεις των δύο τελευταίων ημερών, mm-hmm, που δείχνουν μία επιβεβαίωση της διαφοράς Biden σε αντίθεση σωστό. Με το ότι θα περίμενε κανείς. Σωστό. Τι λέει ο κύριος Χρήστου? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα ξεκινήσω από την πιθανότητα να κερδίσει τις εκλογές ο Τραμπ. Δεν είναι η μεγαλύτερη ασφαλώς, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν είναι απλή αναλογική το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ και οι 10 κρίσιμες πολιτείες. Οι διαφορές τους από ό,τι είδα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι οριακές. Πότε ο ένας, πότε ο άλλος μπροστά. Ο Τραμπ αναθεώρησε τη μακροχρόνια στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών ριζικά. Εκεί που ήταν το δόγμα του Αμερικάνικου, είτε με Ρεπουμπλικάνους είτε με Δημοκρατικούς, με την Ευρώπη κόντρα στη Ρωσία, το αντέστρεψε ο Τραμπ. Το έκανε με τη Ρωσία και την Αγγλία εκτός Ευρώπης, Ρωσία και Αγγλία κόντρα στην Ευρώπη, και μετά λογαριαζόμαστε με την Κίνα. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα γεωστρατηγικά, γιατί είναι φανερό ότι ο Τραμπ είναι υπέρ της Τουρκίας. Η Τουρκία οφείλουμε να δούμε και να δεχθούμε ότι σχεδιάζει μία επέκταση της πολιτικής και στρατιωτικής της επιρροής, ούτως ώστε να έχει μεγαλύτερα διαπραγματευτικά ατού, ακόμα και αν εκλεγεί ο Μπάιντεν και θέλει να ισορροπήσει. Η Τουρκία είναι πόλος πλέον μεγάλος, θέλει να γίνει μία ρυθμιστική δύναμη στην Ευρασία. Έτσι. Δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Εν πάση περιπτώσει, ο Biden. Και όχι μόνο στην Ευρασία, και στη Μεσόγειο. Και στη Μεσόγειο. Η αμερικάνικη πολιτική παραχώρησε χώρο και στην Τουρκία και στη Ρωσία στη Μεσόγειο. Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Biden. Έχει σοβαρά προβλήματα να λύσει. Η χώρα του είναι πολλωμένη, θα έλεγα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ανατριχιαστικά πολλωμένη. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ρατσισμό που φτάνει σε υψηλά επίπεδα. Πού είχε κρυφτεί αυτός ο ρατσισμός τόσα χρόνια? Δηλαδή, οι Ρεπουμπλικάνοι κυβερνούσαν. Δεν υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα που ζούμε σήμερα, ας πούμε, με τις οπαδούς του Τραμπ. Ναι, γιατί ο Τραμπ πολλώνει πάρα πολύ έντονα. Κύριε, και ως προσωπικότητα και ως στρατηγική προεκλογική. Εγώ θεωρώ, επειδή υπάρχουν 70 μέρες μέχρι να παραδώσει την εξουσία, είναι 8 Ιανουαρίου αν δεν κάνω λάθος, τον έχω ικανό να κάνει, πώς το λένε, να κουνήσει το τάβλι που λέει, να χαλάσει τα αυτά. Έτσι λέγανε στα καφενεία, όταν θέλεις να χαλάσει μια παρτίδα χαμένη. Δεν ξέρω. Και οι οπαδοί του, από ό,τι είδα περιστατικά και επιθέσεις σε πούλμαν με γερουσιαστές και βουλευτές των Δημοκρατικών, πούλμαν του Biden, είναι ενισχυτικά αυτά τα φαινόμενα. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα ήθελα να πω κάτι για το υπόστρωμα της αντιπαράθεσης στην Αμερική. Έχουμε το περίεργο φαινόμενο, από πρώτη άποψη, ένα μεγάλο τμήμα των φτωχών λευκών να ψηφίζουν Τραμπ. Έτσι, και οι οποίοι τον είχαν στηρίξει
και αυτοί τον εξέλεξαν ουσιαστικά έναντι της κυρίας Κλίντον. Δηλαδή στην Αμερική υπάρχει μία πόλωση και ένας διχασμός ανάμεσα σε αυτό που χαρακτηρίζεται πολυπολιτισμικότητα, άνοιγμα σε μια φιλελεύθερη ή υπερφιλελεύθερη λογική την οποία εξέφραζαν οι δημοκρατικοί και στην οποία πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο κύριος Σόρος τη στήριζε, και από την άλλη πλευρά το παράδοξο Τραμπ, που ενώ είναι στην πραγματικότητα εκφραστής, έτσι έβλεπα μια στατιστική σε σχέση με τα εισοδήματα, ποιοι στηρίζουν ποιον. Ναι, ναι. Θα δείτε ότι οι φτωχότεροι στην πραγματικότητα στηρίζουν τον Biden. Γιατί είναι οι φτωχοί μαύροι και οι φτωχοί. Αλλά ένα κομμάτι των φτωχών λευκών, επειδή νιώθει να απειλείται πολιτισμικά, επειδή νιώθει ότι χάνει έτσι την κυριαρχία, περνάει με τον Τραμπ. Το πρόβλημα είναι ότι στην τελευταία λογική του Τραμπ και στις εξελίξεις από την πλευρά του Biden, εγώ θα ήθελα μια εξέλιξη ανάλογη με αυτή που συνέβη με τον πρόεδρο Μακρόν. Δηλαδή ο πρόεδρος Μακρόν, ενώ ξεκίνησε από μια φιλελεύθερη πολιτική μπροστά στα προβλήματα, υποχρεώθηκε να πάρει υπόψη του την πραγματικότητα του γαλλικού έθνους κράτους. Το ίδιο συμβαίνει σε ένα βαθμό, από όσο έχω παρακολουθήσει, και στην πολιτική ενός τμήματος των δημοκρατικών. Δηλαδή η δημοκρατική δεν θα είναι, ούτε μπορεί να είναι, στην γραμμή Κλίντον απολύτως. Μάλιστα. Δηλαδή την κλασική, και μάλιστα, αυτό θα ήταν μια ευχής έργο. Γιατί μια τελευταία κουβέντα, διότι η πόλωση για την οποία μιλάμε είναι βαθύτατη κοινωνική πόλωση. Σωστά. Δηλαδή οι κοινωνικές αντιθέσεις τα τελευταία 10 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες οδήγησαν, όπως λέει ο Πικετή στο βιβλίο του, σε κοινωνικές διαφορές ανάλογες με το 1910. Η Αμερική έκανε μια αναστροφή ολόκληρης της κοινωνικής πολιτικής που είχε ακολουθήσει μετά το Ρούσβελτ. Παροξύνθηκαν οι κοινωνικές αντιθέσεις, διαλύθηκε η μεσαία τάξη, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστια πόλωση κοινωνική. Αυτό εκφράζει η πόλωση την οποία ζούμε. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι τυχαία. Επ' αυτού, κύριε Χρήστο, για να κλείσουμε. Είναι εξαιρετικά, έτσι ακριβώς είναι, και η κατάσταση είναι επικίνδυνη, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει αυτό το δυναμικό κομμάτι του Τραμπ που έχει έντονα ρατσιστικά χαρακτηριστικά και κατέχει και όπλα. Δεν ξέρουμε, επειδή είναι πολλωμένο πολύ το σύστημα, εγώ φοβάμαι πάρα πολύ πώς θα ομαλοποιηθεί η Αμερική και θα επανέλθει σε μια δημοκρατική κανονικότητα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, υπάρχει αγωνία κατά τη γνώμη μου για την επόμενη μέρα της Αμερικής, καθώς ο Τραμπ θα κατέχει για 70 μέρες την εξουσία και δεν ξέρουμε αν είναι ικανός να κάνει και τι μπορεί να κάνει. Ήδη σε κάποια συνέντευξη του είχε πει, αν το ρώτησε νομίζω στο Fox ο Chris Wallace, αν θα παραδώσει την εξουσία, λέει θα πρέπει να το δω. Δεν μπορώ να πω απλά ναι, δεν μπορώ να πράγω. Ο γνωστός Τραμπ. Πάντως, αγαπητοί φίλοι, θα πρέπει να καταλήξουμε λέγοντας, νομίζω, ότι και ο κόσμος μας, ο σύγχρονος, ο ταραγμένος κόσμος μας, χρειάζεται μια υπερδύναμη σαν την Αμερική, όσο πιο ανοιχτή κοινωνία, όσο πιο δημοκρατική γίνεται και όσο πιο κοντά στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητος, ως εγγύητη μιας παγκόσμιας δικαιότερης διεθνούς τάξης. Αυτό πρέπει να το πούμε. Να το πούμε, αλλά υπάρχουν και τα συμφέροντα. Ασφαλώς, ασφαλέστατα. Και ξέρουμε, στην πολιτική προηγούνται τα συμφέροντα και όλα τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε και, Παναγιωτόπλε, εάν δεν υπάρξει, δηλαδή να επιστρέψουμε στην παλιά κατάσταση, δεν πρόκειται. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πια η δύναμη που ήταν 20 χρόνια πριν. Σωστό. Έχει αναδυθεί η Κίνα, έχουν ενισχυθεί οι περιφερειακές δυνάμεις. Υπάρχει ένας πολυπολικός κόσμος. Τον οποίο ό,τι και να κάνει ο Biden ή οποιοδήποτε άλλος δεν μπορεί να αλλάξει. Επομένως, εάν η Ευρώπη δεν αποκτήσει δικό της στρατηγικό, έτσι, στρατηγικές δομές, εάν ακόμα και στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ δεν φτιαχτεί έτσι μια ευρωπαϊκή δύναμη η οποία να παίζει ρόλο στα
έτσι, τα εκτενόμενα της περιοχής μας, δεδομένου ότι η Αμερική ούτως ή άλλως από την εποχή του Ομπάμα έχει στραφεί προς την Κίνα και την Ασία, διότι εκεί παίζονται πια, έτσι, τα μεγάλα παιχνίδια. Πρέπει η Ευρώπη να αναστηριχθεί. Η Ευρώπη πρέπει, έτσι, άσχετα με το ποιος θα βγει. Έτσι, θα ήταν ίσως πιο ευνοϊκό αν βγει ο Μπάιντεν. Είναι έτσι. Ελάτε για να κλείσουμε. Εδώ και χρόνια για την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη παραμένει μία Βαβέλ και εύκολη διαχειρίσιμη από τις μεγάλες δυνάμεις. Ελάτε για να κλείσουμε, γιατί τελείωσε ο χρόνος. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι η πολιτική του πρόεδρου, του πρόεδρου Μακρόν, που προωθεί μία αυτονόμηση της Ευρώπης, ο Μακρόν είναι σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο. Και μακάρι να τα βγάλει πέρα. Και το γεγονός, κύριε Παναγιωτόπλε, ότι η Αγγλία, ελάτε αυτή την περίοδο, κύριε, είναι εκτός, ναι, της Ευρώπης, είναι θετικό στοιχείο για τη διαμόρφωση πολύ σήμερα σωστά, μιας ευρωπαϊκής πολιτικής. Λοιπόν, έχουμε μια μακρά νύχτα και μια επόμενη μέρα που θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, καθώς, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε ένα τετράωρο αφιέρωμα του καναλιού μας με τον, με όρο το επιτελείο βεβαίως, με τον Γιώργο το Μελιγκόνη και την Νατάσα Γιάμαλη στις αμερικανικές εκλογές. 4 ολόκληρες ώρες συνεχής ροή ενημέρωσης και ό,τι συμβαίνει στην μεγάλη αυτή χώρα, στη μεγάλη φίλη αυτή χώρα, για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Ευχαριστώ και τον κύριο Καρμπελιά και τον κύριο Χρήστου. Θα χρειαστεί να τα πούμε τις επόμενες μέρες, μια και θα μπορέσουμε να έχουμε πλήρη εικόνα για τους νέους συσχετισμούς με τους οποίους θα σφραγιστεί η προεδρική εκλογή, θα δούμε ποιος θα βγει, και για τα νέα πρόσωπα τα οποία θα πάνε σε θέσεις κλειδιά. Ακούω, για παράδειγμα, ότι αν βγει ο Biden, θα πάει στο State Department ο πρώην πρέσβης στον ΗΠΑ στην Ελλάδα, Νίκολας Μπέρνς. Όπως επίσης ακούω ότι αν βγει ο Biden, ο Τζέφρι Πάιατ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, πολυπράγμων, θα αναλάβει πιθανώς θέση υφυπουργού εξωτερικών στο State Department. Λοιπόν, ακούγονται πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα, μένει να δούμε πόσα θα επαληθευθούν τις επόμενες μέρες. Τετράωρο, λοιπόν, πρόγραμμα για τις αμερικανικές εκλογές ευθύς αμέσως και εμείς επανερχόμαστε αύριο στις 9. Θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες, Κωνσταντίνος Αλβανιτόπουλος και άλλα πολλά ενδιαφέροντα πρόσωπα για να αποκωδικοποιήσουμε το μήνυμα της αμερικανικής κάλπης. Μέχρι τότε, καλό βράδυ.